Τους αγώνες και τις διεκδικήσεις που κάνουν οι συνάδελφοί μας, οι εργαζόμενοι του ΣΟΤΑ. Το ΠΑΜΕ δεν βρίσκεται πρώτη φορά δίπλα στους εργαζόμενους και αυτού του χώρου. Μας γνωρίζουμε και τους γνωρίζουμε καλά. Έχουμε συχνή επαφή με τον χώρο. Γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα. Στηρίζουμε τον αγώνα που κάνουν. Δεν είναι ξεκομμένος από τον αγώνα όλων των εργαζομένων για το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά. Για τη δουλειά με δικαιώματα. Το πολυνομοσχέδιο έκτρωμα δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους τους Δήμους, δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους την ΕΚ προηγούμενα. Αφορά όλη την εργατική τάξη και ενιαία πρέπει να το παλεύουμε. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η ενότητα της εργατικής τάξης. Πρώτα απ' όλα της εργατικής τάξης και ύστερα των συμμάχων της. Δηλαδή των μικρών αυτοαπασχολουμένων, γιατί σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση της κατάργησης της Κυριακάτικης Αρχίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι συνολικά πλήττονται όλοι οι κλάδοι των εργαζομένων, όσο δηλαδή βγάζουν με υδρότα το ψωμί τους από αυτούς που κλέβουν το πλούτο που παράγουμε για να τρώνε το παντεσπάρι τους. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, θα είμαστε συνέχεια εδώ να τους στηρίζουμε όπως ήμασταν όλο το διάστημα. Η εργατική τάξη έχει ανάγκη την ενότητα σε ταξική κατεύθυνση μακριά και πέρα από το βρώμικο ρόλο που θα παίξουν και παίζουν οι βρώμικες συνδικαλιστικές ηγεσίες που πάντοτε βρίσκονται σε σύμπνοια με την κυβέρνηση και με την εργοδοσία. Του Σωματείου Σχολικών Φυλάκων της Μακεδονίας και σαν ένας από τους εργαζόμενους που πλήττονται άμεσα από το νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως είπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμπαράσταση του το ΠΑΜΕ. Πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε η συμπαράσταση θα είναι καθοριστική και πιστεύουμε ότι με την ενότητα όλων των εργαζομένων, όλων αυτών που σήμερα πλήττονται και όλων αυτών που αύριο θα είναι στη δικιά μας θέση, με όλα αυτά πιστεύουμε ότι μπορούμε πραγματικά να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Θέλουμε τη στήριξη του καθενός, θέλουμε τη συμπαράσταση του καθενός και σε αυτόν τον αγώνα πιστεύω ότι περισσεύει κανένας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σας. Είναι απαραίτητη η ταξική σύμπνοια όλων των εργατών, η ταξική ενότητα. Εμείς καλούμε τους εργάτες να συμμετέχουν μαζικά, μαχητικά στην απεργία, στην 24ωρη απεργία. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η πάλι και η οργάνωση της απεργίας, γιατί με νύχια και με δόντια, όπως το έχουν ξανακάνει οι εργατοπατέρες, θα προσπαθήσουν να σπάσουν την απεργία. Πρέπει να παλέψουμε για να έχει επιτυχία και καλούμε τους εργάτες στην αγκαλιά πραγματικά της εργατικής τάξης, στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ την Τρίτη στις 10.30 στο παλιό το πάρκο. Εδώ, συνάδελφοι, τελειώνει η κινητοποίησή μας. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε, θα τα πούμε στη συγκέντρωση και στους χώρους δουλειάς, οργανώνοντας την απεργία.